Χρήστο. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, 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 καλημέρα. Χρήστο, έχουμε και εδώ το συνεργάτη μας. Είμαστε τρεις, ο Κρύος ο Κιώσης, η Άννος Φανίδου και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Κύριε καθηγητά, κύριε Χρήστο Σαβόπουλε, καθηγητής της παθολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και διευθυντής της παθολογικής, της πρώτης παθολογικής. Αλφα-προπαιδευτικής, γιατί υπάρχουν δύο πανεπιστημιακές κλινικές, είναι η αλφα-παθολογική και η αλφα-προπαιδευτική παθολογική, στην οποία έτσι μου έχουν αναθέσει τη διεύθυνση. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη, κύριε καθηγητά και διευθυντά. Αληθώς, αληθώς. Εγώ πριν προχωρήσουμε πρέπει να πω ότι γνώρισα δεκάδες γιατρούς, αλλά στο πρόσωπο του Χρήστου του Σαβόπουλου γνώρισα έναν δάσκαλο της μεγάλης αυτής επιστήμης, ένα δάσκαλο άνθρωπο, Άννα Ορφανίδου. Και η πρώτη ερώτηση, καταρχάς, μια στην Αθήνα, μια στη Νέα Υόρκη, μια στο Παρίσι, μια στο Χονγκόνγκ, δηλαδή άλλοι δεν υπάρχουν, εσείς πρέπει να πάτε να κάνετε σεμινάρια και να μιλήσετε, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, καταρχάς, αγαπητέ Παναγιώτη, για τα καλά λόγια. Ξέρω ότι είναι από καρδιάς, πραγματικά. Το δεύτερο είναι ότι αν κάποιος επιλέξει τον ακαδημαϊκό στίβο, είναι συνυφασμένος με τα ταξίδια, όχι αναψυχής. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν, από ειδικευόμενος, όταν κάποια συνάδελφος υπενήχθηκε κάτι στο γραφείο ειδικευομένων, ότι ξέρετε, να πάμε κι άλλοι, κάποιοι μόνο πηγαίνουν, είπα ότι εγώ πολύ ευχαρίστως βγάζω σπυράκι όταν πηγαίνω, γιατί πηγαίνω να πω ανακοινώσεις, εργασίες, ό,τι έχει να κάνει με επικαιροποίηση γνώσεων. Πολύ ευχαρίστως να πάμε στο διευθυντή και την επόμενη φορά να μην ψωνίζεις τα καταστήματα εσύ τα διάφορα ρούχα και να πας μέσα στα συνέδρια, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν είναι τουρισμός. Είναι το τερπνό με το ωφελή μου. Βέβαια, όταν πας ένα μέρος, εσύ υπήρξε και αθλητής, έτσι θα δεις και το μέρος. Αλλά τις τρεις μέρες που πηγαίνουμε κάπου, τις δυόμισι μέρες είμαστε μέσα. Αυτοί που θέλουμε πραγματικά και συζητάμε με τους συναδέλφους από άλλα κράτη και βλέπουμε τι γίνεται και ανταλλάσσουμε απόψεις. Αυτή είναι η ιατρική όταν θέλεις ακαδημαϊκή καριέρα. Και το λέω αυτό και δράτω με τις ευκαιρίες και τα δύο παιδιά μου που τώρα ξεκινούν την ιατρική και είχαν θετικά βιώματα, ότι η ιατρική σήμερα δεν είναι για να βγάλεις λεφτά, δεν είναι η καταξίωση που μπορεί να έχει ένα άλλο επάγγελμα, είναι δεν θα το πω επάγγελμα, είναι η θέση προσφοράς. Και το πεις πολύ καλά, θέλεις όλο το πακέτο, να το πω έτσι λαϊκά. Δεν μπορεί να έχεις μόνο γνώση, πρέπει να είσαι και άνθρωπος, να είσαι και επικοινωνιακός και να έχεις όλο αυτό, όλο το πακέτο. Πάμε στο Zoom, πάμε στο Zoom. Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα, είναι χαρά καλημέρα που σας φιλοξενούμε στην εκπομπή μας. Όμως και εγώ από μια σας κουβέντα θα σας παρακαλέσω να ξεκινήσω το ερώτημά μου από αυτό που είπατε, ότι δεν βγάζουν λεφτά. Δεν θα βγάζουν λεφτά ούτε με το νόμο Γκάγκα οι ιατροί του ΕΣΥ που πια μπορούν να έχουν ιδιωτικά ιατροί, ιδιωτικά χειρουργία. Σας το ρωτώ ευθέως. Πολύ καλά το κάνει και εγώ απαντώ ευθέως. Όταν λέω δεν βγάζω λεφτά, δεν μπορώ να πω ότι ο γιατρός όπου και να πάει τα προστοζή θα τα βγάλει. Αλλά όταν ήμασταν μικροί ακούγαμε για κλινικάρχες, ακούγαμε για επενδύσεις. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι. Δεν εννοώ όταν ζούμε στην κοινωνία μέσα και όταν θα πάει ο γιατρός στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει και θα πρέπει να πληρώσει. Ωραία, δεν θα είναι ανάργυρος, αλλά δεν θα είναι και πάργυρος. Τα λεφτά αυτή την έννοια είχαν όταν είπα. Αλίμονο τώρα το προστατοζίν, έτσι ο γιατρός βγάζει αυτά που πρέπει. Αλλά θα είναι μια τραγική διαπίστωση αν κάνουμε συγκριτικά με την Αγγλία, με τις σκανδιναβικές χώρες, με το Βέλγιο, με την Ολλανδία. Είναι τρεις φορές κάτω σε κάθε επίπεδο. Και στο επίπεδο του πανεπιστημίου, και στο επίπεδο του ιδιωτικού ιατρίου, και στο επίπεδο, αν θέλετε ακόμα, του συστήματος υγείας, του αντίστοιχου ΕΣΥ κάθε χώρας. Άρα λοιπόν, θα μου πείτε βέβαια ότι είναι χαμηλότερο και το βιωτικό επίπεδο ή οι τιμές γενικότερα σε κάποια πράγματα, αλλά πάντα είναι αδικημένος ο γιατρός. Και θεωρώ ότι δεν είναι τα λεφτά μόνο, για να μην είναι έτσι μόνο. Άννα, τον γιατρό δεν τον έχουμε εδώ. Εγώ δεν θα το χαϊδέψω. Θα μπω στο Zoom, γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει κάποια πράγματα με την ευκαιρία που έχουμε. Έναν άνθρωπο που ξέρει και τα λέει, έτσι. Δεν κουμπιάζει. Δεν μου λέτε, κύριε καθηγητά, υπάρχει δημόσια υγεία? Εγώ θα έλεγα υπάρχει την ΕΣΑ ιδιαίτερα τελευταία χρόνια, αλλά και ως νομάρχης και περιφερειάρχης, γιατί είχαμε και εμείς κάποια ευθύνη. Όμως δεν αρκεί δύο λεπτά. Δεν αρκεί να έχουμε ήρωες γιατρούς, να έχουμε ήρωες νοσηλευτικό προσωπικό και το άλλο υπαλλικό προσωπικό. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Σως. Η δημόσια υγεία φωνάζει σως.
διότι υπάρχουν ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού τεράστιο, από μηχανήματα, κλειστές έδρες χειρουργείων, ακτινολόγοι δεν υπάρχουν, αναισθησιολόγοι δεν υπάρχουν. Πού βαδίζει? Μήπως πάμε σε μια σύζευξη ιδιωτικού και δημόσιου χώρου? Διότι αυτό διαβάσαμε τις τελευταίες, και με αυτό, με αφορμή αυτό, η Άννα Ιορφανίδου είπε να φωνάξουμε έναν που τα γνωρίζει καλά τα πράγματα. Διότι είπατε προηγουμένως για κλινικάρχες. Προσέξτε με, η Θεσσαλονίκη είναι ευτύχημα που έχει μια τεράστια ιατρική σχολή που έβγαλε τεράστιους επιστήμονες, οι οποίοι τιμούν το χώρο σας παγκοσμίως, το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε 10 νοσοκομεία, έχουμε 18 ιδιωτικές κλινικές, έχουμε 3,5 περίπου χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία, έχουμε 8,500 περίπου γιατρούς. Μήπως είναι υπεραρκετοί? Μήπως πρέπει το Πανεπιστήμιο κάποια στιγμή να βάλει το κράτος? Δεν είναι δυνατόν να βγουν δικηγόροι, γιατροί, τι θα κάνει μετά από 10 χρόνια, τι θα κάνουν? Θα φυτοζωούν όλοι αυτοί? Ναι, κοιτάξτε, επειδή είμαστε και σε προεκλογικό κλίμα και επειδή δεν ήρθα, ας πούμε, να εκφράσω πολιτικές απόψεις, θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά να πω, όπως το είπατε πολύ σωστά, το επιστημονικό κομμάτι, θα πω ότι οι ελλείψεις υπάρχουν και είναι τραγικές και είναι αυτές που είπατε. Υπάρχουν πολλές ελλείψεις, πάρα πολλές. Παρ' όλα αυτά η απάντησή μου θα είναι σαφής. Εάν με ρωτάγατε για ένα θέμα υγείας μου, αν θα πήγαινα σε ένα ιδιωτικό ή σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θα έλεγα by far, που λένε οι Άγγλοι, θα πήγαινα σε ένα δημόσιο. Αρκεί βέβαια το δημόσιο να μπορούσε να μου διασφαλίσει, όπως είπατε, τα μηχανήματα και όλα αυτά που χρειάζονται για κάποια παρέμβαση. Αλλά το καλύτερο ιδιωτικό θεραπευτήριο, έτσι κατά τη γνώμη μου, σε έμψυχο υλικό δεν μπορεί να συγκριθεί με το χειρότερο, αν θέλετε να πω έτσι, δημόσιο. Ναι, αλλά περιμένεις μέρες και μήνες και εβδομάδες για να κάνεις μια επέμβαση. Θα πάμε σε αυτό που λέτε. Επειδή είχατε και ο ίδιος την ευκαιρία να το ζήσετε αυτό, έτσι, όταν νοσηλεύεται ένας σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, θα το δουν τουλάχιστον 15 γιατροί. Να τους απαριθμίσω. Συμφωνώ. Ο ειδικευόμενος του πρώτου χρόνου, ο τελειόφτης ειδικευόμενος, ο επιμελητής, ο καθηγητής στη βαθμίδα του επίκουρου ή του αναπληρωτή και ο διευθυντής. Σε ποιο ιδιωτικό ίδρυμα θα έχει αυτή την πολυτέλεια και χωρίς να έχει πληρώσει τίποτα που έχει πληρώσει, βέβαια, πολύ μέσω της ασφαλείας του? Πολύ βασικό. Συμφωνούμε σε αυτό? Συμφωνούμε. Πολύ βασικό. Και πότε? Όλο το 24ωρο. Όλο το 24ωρο. Ναι, αλλά δεν έχει νοσηλευτικό προσωπικό. Πάμε τώρα εκεί, πολύ σωστά που το λέτε. Πολλές φορές λοιπόν και εμένα μου έχουν εκφράσει και μου λένε, κύριε καθηγητά, κάνετε τέτοια προσπάθεια με τους συνεργάτες σας και σας το κυρώνουν νοσηλευτές. Και λέω, κοιτάξτε, μην το γενικεύετε. Γιατί όταν έχεις 3-4 νοσηλευτές για 50-60 ασθενείς, τι θα γίνουν, 40 ποδαρούσες? Ένα. Δεύτερον, επειδή είχα την ευκαιρία να μετεκπαιδευτώ σε 3 νοσοκομεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, διαπίστωσα ότι τελικά τη διαφορά πραγματικά την κάνει, δεν μου αρέσει η λέξη παραϊατρικό, αλλά όλο το άλλο προσωπικό πλην των γιατρών. Έτυχε να πάω Σαββατοκύριακο σε νοσηλευτικό ίδρυμα στο Λονδίνο και υπήρχαν μόνο 3 γιατροί. Αλλά είχε 53 νοσηλευτές, άλλους 30 βοηθούς θαλάμους, έτσι, μηχανήματα όπως τα αναφέρατε, με αποτέλεσμα να φαίνεται μια εύρυθμη λειτουργία. Και εδώ που μπορείς μέσα από το Σαββατοκύριακο να έχεις 15 γιατρούς που είναι εφημερεύοντες, αλλά έχεις πολύ λίγους νοσηλευτές, δεν έχεις βοηθούς θαλάμους, έτσι, δεν είναι σε εγρήγορση όλο το απεικονιστικό, είπατε, για ακτινολογία, έτσι, ή το βιοχημικό, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό χαλάει τις εντυπώσεις. Άρα λοιπόν η διαπίστωση είναι η εξής. Και γίνονται βήματα και εγώ δεν είμαι από αυτούς, ούτε έχω καμιά ιδεολειψία που πρέπει να υπάρχουν στεγανά μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού. Θα πρέπει να συμπληρώνει το ένα το άλλο, αλλά να είναι ο προσανατολισμός άρρωστο-κεντρικός. Δηλαδή ο άρρωστος να είναι στο επίκεντρο και μόνο εκεί. Όλα τα υπόλοιπα, έτσι, τα αφήνω πίσω από την κουρτίνα. Κύριε, και εννοώ, κύριε, ναι. Είμαστε, αγαπητέ Παναγιώτη, είμαστε στη Λίμνο και δεν έχει ουρολόγο και πηγαίνει με μια αιματουρία. Είναι ιδεοληψία να πεις δεν θα μπει ο ιδιώτης ουρολόγος. Εδώ πας στη Θεσσαλονίκη τώρα. Ένα χρόνο, δύο χρόνια δεν μπορεί να γίνει η πνευμολογική εκεί στη Παπα-Νικολάου. Σε παρακαλώ. Όχι μόνο αυτό. Το ΑΧΕΠΑ, ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, και σήμερα δεν έχει δερματολόγο, πνευμονολόγο, ουρολόγο, γυναικολόγο, να συνεχίσω. Όχι, είναι κλειστή η μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Λοιπόν. Τα ψάξα, και δεν ήρθα διάβασο, κύριε καθηγητά. Εδώ ήρθατε να απολογηθείτε για όλους.
Εγώ να κάνω όμως και εγώ μια λεπτά, δύο λεπτά. Ναι. Εχθές το μεσημέρι επισκέφθηκα ένα νοσοκομείο γιατί είχε ένας πολιτευτής φίλος μου, ο Παναγιώτης ο Κοκόρης, και πήγαμε σε ένα νοσοκομείο, είχε κάποιους φίλους γιατρούς και για ένα φίλο μου. Και απογοητεύτηκα, μια νοσηλεύτρια για 40 άτομα. Είναι δυνατόν μια νοσηλεύτρια για 40 άτομα? Ναι, και να σας πω και κάτι ακόμα. Έχετε ανακαινήσει την κλινική σας στο νοσοκομείο Αχέπα. Οι περισσότερες γίνονται από ιδιώτες, από πρωτοβουλία ιδιωτών. Πού είναι η πολιτεία? Το τελευταίο νοσοκομείο του Παπαγεωργίου με ιδιωτικά χρήματα. 100 χρόνια δεν είδαμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη ένα νοσοκομείο. Γιατί? Εκεί πάει το μυαλό μας. Όχι, εκεί πάει το μυαλό του πολίτη. Λέει, μας οδηγούν στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι, πάει, λογικό είναι να πηγαίνει. Επειδή αγαπητέ Παναγιώτη, υπήρξατε για πολλά χρόνια πολιτικός, η δική μου ερώτηση είναι, γιατί μου είπατε να έρθω να απολογηθώ με την καλή του ορονία, έτσι. Γιατί τόσες κυβερνήσεις, και μάλιστα πολυσυνδετικές που περάσανε για πολλά χρόνια, δεν λύσαν τα προβλήματα αυτά, τα οποία είναι τα απλά προβλήματα της βιωσιμότητας? Για ποιο λόγο η υγεία αποστολεί όλους? Πού θα πάει κάποιος? Όλοι έχουν, και εγώ πιστεύω ότι και οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι πιο πολλοί θα εμπιστευτούν το δημόσιο σύστημα. Γιατί ισχύει αυτό που ανέφερε στην αρχή. Άρα τι συμβαίνει τελικά, και κάπου στην πορεία χάνονται τα πλάνα, τα οράματα, οι προσδοκίες? Εσείς μπορείτε περισσότερο να το προσεγγίσετε αυτό, γιατί μπήκατε στο ναό της Δημοκρατίας, μπήκατε στη Βουλή και χρόνια. Άρα λοιπόν, τι είναι εκείνο τελικά? Είναι μήπως το γεγονός ότι έχουμε πολλές φορές στα αντίστοιχα πόστα άτομα τα οποία δεν έχουν άποψη? Δηλαδή έχουμε έναν ο οποίος είναι στο Υπουργείο Υγείας, λέω παράδειγμα, δεν θέλω να πω κάτι, ο οποίος μπορεί να μην είναι γιατρός. Ή μπορεί να έχουμε, είναι δηλαδή κάποιοι λόγοι, γιατί όλα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε όλοι τι γίνεται. Γιατί δεν λύνονται? Σε παρακαλώ, αρχίζεις και με εκνευρίζεις. Γιατί δεν λύνονται? Αρχίζεις και με εκνευρίζεις. Είναι δυνατό στον χώρο της υγείας να μην είναι ένας εξειδικευμένος πολιτικός με γνώση στην υγεία? Είναι δυνατόν να με βάλει σε μένα τώρα υπουργό δικαιοσύνης? Είναι δυνατόν? Τι γνώσεις έχω? Αλλά και έτσι με το σύγχρονο τρόπο διοίκησης υπάρχουν, βλέπετε αυτό και στο πανεπιστήμιο τώρα, γίνονται με την έννοια του μάνατζερ, έτσι, οι σύμβουλοι, οι οποίοι ακόμα και όταν δεν είσαι γιατρός, θα έχεις τους σύμβουλους σου, οι οποίοι θα σου κάνουν εισήγηση και θα τα υιοθετείς. Δεν μπορώ να πιστέψω εγώ ότι και μη γιατρός κάποιος δεν έχει άποψη όταν έχει καθαρή εισήγηση. Υπάρχει σήμερα άνθρωπος που να μην ξέρει ποια είναι η αναλογία και ποια πρέπει να είναι η αναλογία, έτσι, νοσηλευτή γιατρού στα νοσοκομεία? Ποιο είναι το μήνυμο που πρέπει να έχει από πλευρά λειτουργίας των μη κλινικών εργαστηρίων, δηλαδή το ακτινολογικό, έτσι, το μικροβιολογικό, η πυρηνική, η ιατρική, όλα αυτά? Για μένα νομίζω ότι αυτά πρέπει να είναι, και στην Αγγλία ήταν αυτονόητο, ο γιατρός δεν έμπαινε στη διαδικασία αυτή, δεν τα ήξερε αυτά τι συμβαίνει. Τώρα είπατε κάποια στιγμή μετά για τις ουρές και τα λοιπά, για τις λίστες και τα λοιπά. Για να είμαστε δίκαιοι, βλέπετε ότι τώρα το εισπράττουν και οι Σκανδιναβοί, που κάποτε είχαν πρότυπο σύστημα υγείας, και οι Άγγλοι ψάχνουν γιατρούς στο Λονδίνο, ψάχνουν γιατρούς. Άρα λοιπόν, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πλέον, έτσι μάθαμε και το έχουμε υποστεί αυτό, ποιος είναι έτοιμος από εμάς σήμερα να του πούν ότι έχει μια πέτρα, εγώ λέω και μια καλοήθη πάθηση, δεν λέω κάτι κακό, και να του πούνε έλα να χειρουργηθείς μετά από 3 εβδομάδες? Θα αρχίσει τα τηλέφωνα. Ποιον ξέρουμε εδώ, ποιον ξέρουμε εκεί, ποιον ξέρουμε παραδίπλα, να μπορούμε να παρακάμψουμε, να το βάλουμε, να το κάνουμε. Αυτό λοιπόν δημιουργεί συνθήκες, έτσι, θα έλεγα, ανισοκαταρρομής. Και πολλές φορές ο γιατρός καλείται να κάνει αυτό που αυτονόητα δεν έπρεπε να το κάνει. Τι δηλαδή? Ο χειρουργός θα πρέπει να χειρουργεί. Να μην τον ενδιαφέρει αν θα χειρουργήσει τον κύριο Ψωμιάδη, τον κύριο Σαββόπουλο. Αυτό έπρεπε να κριθεί μόνο το επίγον της άποψης και του περιστατικού. Αυτά όλα έχουν γίνει ένα τουρλού, να το πω έτσι απλά, έτσι, στην Ελλάδα, και θεωρεί ο Έλληνας ότι μπορεί, ας πούμε, κατά το δοκούν να το χειρίζεται ο γιατρός. Πόσες φορές καλείται ένας γιατρός? Είδαμε όλοι τι έγινε με τα τέμπιτ, έτσι. Ένας γιατρός έχασε τη θέση του γιατί εσύρθη να δώσει μια γνωμάτευση, και έμπειρος γιατρός, έτσι, εσύρθη να δώσει μια γνωμάτευση. Πόσοι δεν έχουν πει, τον γράφει τροχιά κάποιος, πάω στο γιατρό να μου δώσει μια γνωμάτευση. Δεν θέλω να πάω στο δικαστήριο να πάρω μια γνωμάτευση. Δεν θέλω να είμαι πια στα διόδια να πάρω μια γνωμάτευση. Αυτά δεν γίνονται. Στο εξωτερικό, επειδή αναφέρατε τα συνέδρια που είμαστε εδώ, όταν τους τα λέμε αυτά γελάνε. Δεν ξέρουνε. Κύριε καθηγητά, επειδή αυτά τρέχει, είναι τραγικά. Ασχολείται μόνο με το επιστήμιο ο γιατρός. Επειδή τρέχει ο χρόνος και τον τελευταίο λόγο θα τον έχει η Άννα Ιωσφανή, μια τελευταία ερώτηση από μένα. Διαβάζω τους τελευταίους μήνες μετά τον κορονοϊό.
δεν προλάβουμε να πούμε κάποια πράγματα για τον κορονοϊό, ότι όλοι οι περισσότεροι ιατρικοί σύλλογοι στέλνουν υπομνήματα στον Υπουργό για τα προβλήματα, για τις ανάγκες. Μου θυμίζετε τους συνδικαλιστές του ΟΣΕ. Με υπομνήματα θέλαν να λύσουν τα προβλήματα του ΟΣΕ. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάρετε δραστικές αποφάσεις, να πιέσετε τον εκάστοτε Υπουργό και την εκάστοτε κυβέρνηση. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν ήρωες, γιατροί, νοσηλευτές, το άλλο προσωπικό. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουμε τραυματιοφορείς τώρα στο Ιπποκράτειο. Στο Ιπποκράτειο δεν έχει τραυματιοφορείς. Γιατί ακόμα δεν έχει γίνει. Είπατε κάτι που ήταν κοινή διαπίστωση στη διετία της COVID, ότι ο πατριωτισμός του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, αυτού του υπάρχοντος που είναι, έτσι, διέσωσε την κατάσταση. Και γι' αυτό υπήρχαν αυτά τα χειροκροτήματα, αυτή η προβολή όλο αυτό το διάστημα, έτσι, γιατί ήταν τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλου του προσωπικού, έτσι, να κρατήσει τη ζωή άτομα που φαινομενικά ήταν χαμένα. Και ενώ η αναλογία ήταν η ίδια, είδατε ότι πολλές φορές, είναι το κατόρθωτο να αναφέρω επώνυμα παραδείγματα του καθηγητή του Βασιλικού, να αναφέρω ένα δικαιωμένο νόμο. Φύγανε πολύ. Άννα. Φύγανε πάρα πολύ. Κύριε καθηγητά, σας ακούω με προσοχή όλη αυτή την ώρα που μιλάτε. Δεν μπορώ να διαφωνήσω στα περισσότερα από όσα είπατε. Όμως θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την κουβέντα με την ερώτηση που έκανα και στην αρχή. Θα ήθελα πραγματικά την ειλικρινή σας τοποθέτηση. Το νομοσχέδιο Γκάγκα είναι πια νόμος του κράτους. Έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ήδη από το Δεκέμβριο. Οθεί τη δημόσια, κοιτάξτε, τη δημόσια υγεία στο να ιδιωτικοποιηθεί. Κοιτάξτε, ή να γίνει σύζευση. Θα πω κάτι. Εδώ υπάρχουν απόψεις ιατρικών συλλόγων κατατεθειμένες. Υπάρχουν, έτσι, ενστάσεις. Ένα νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται, το ξέρει καλά ο κ. Σομιάδης, έτσι, θα δείξει τις ατέλειές του εν της πράγμαση με τη λειτουργία. Επί του παρόντος ακόμα δεν έχουμε δει στην εφαρμογή. Μιλείτε βέβαια με κάποιον ο οποίος δεν ανήκει στο υγείας, ανήκει στο παιδείας. Έτσι, είμαι γιατρός, αλλά εγώ η αμοιβή μου, να το πω έτσι, είναι από το Υπουργείο Παιδείας ως δάσκαλο ακαδημαϊκού. Είστε καθηγητής. Ακριβώς. Επίσης, ένα κακό πράγμα, γιατί πρέπει να το πω και λέμε την αλήθεια, είναι η ετερογένεια των γιατρών. Είπε ο Παναγιώτης, να πιέσετε. Παναγιώτη μου, άλλα τα συμφέροντα του στατικού γιατρού, άλλα τα συμφέροντα του γιατρού του ΕΣΥ, άλλα του πανεπιστημιακού, άλλα του ιδιώτη. Εδώ τελειώνει η συζήτηση, θα είπα τώρα. Ίσως εκεί είναι το θέμα, ότι τίθεται λοιπόν, το συμφέρον. Θέλει πρώτα να υπάρξει μια ομοιογένεια και μια ομοιογενής έκφραση. Και από την άλλη μεριά είναι νωρίς ακόμα να κρίνουμε κάτι, γιατί επί του παρόντος εγώ τουλάχιστον δεν έχω αντιληφθεί να λειτουργεί ακόμα, έτσι, τουλάχιστον αυτή η σύζευξη ιδιωτικού με δημοσίου. Δεν έχω δει ακόμα γιατρούς, έτσι, ιδιώτες να έχουν συνεισφέρει όχι σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, Αθήνας, στο Πειραιά, αλλά και σε νοσοκομεία περιφέρειας. Ας το δούμε, να καταγράψουμε τις όλες ατέλειες και να το βελτιώσουμε. Κύριε καθηγητά, και να πω κάτι, ότι δεν είμαι αντίθετος, δεν υπάρχουν στεγανά ιδιωτικού και δημοσίου. Όταν μπορεί να βοηθήσει, θα βοηθήσει. Συμφωνούμε. Αλλά όχι να χωρηθεί το δημόσιο στο ιδιωτικό. Συμφωνούμε, κύριε καθηγητά, στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσουμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου. Συγγνώμη, λίγο ανέβασα τους τόνους. Όλο το ιατρικό προσωπικό της χώρας μας. Έχουμε πάρα πολύ καλούς καθηγητές, γιατρούς, επιστήμονες που τιμούν σε παγκόσμιο επίπεδο τη χώρα μας. Να, στο πρόσωπό μας, να ευχαριστήσουμε το νοσηλευτικό προσωπικό, αυτούς τους ήρωες, και το υπόλοιπο προσωπικό των νοσοκομείων, και να πω ότι είστε ένας τεράστιος άνθρωπος, ένας τεράστιος επιστήμονας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.